Το Aviation Photo Crew. Από την Athens Flying Week 2024 δεν θα μπορούσε να λείπει το εντυπωσιακό F-16 ζεύγη της πολεμικής αεροπορίας που κλέβει τα βλέμματα σε κάθε του εμφάνιση, πρόσφατα στο Air Power στο εξωτερικό, όπως και το μοναδικό ταφέξι Daedalus. Το μεγαλύτερο ελληνικό airshow φιλοξενεί το σύνολο των αεροπορικών μέσων των ελληνικών μετόπων δυνάμεων. Όπως και τα νέα της εξωτερικής αεροσκάφης, καθώς και τα κινητικά μέσα του αεροπορίας του πολεμικού ναυτικού, όπως τα νεοκομιδέντα Ρώμεο, αλλά και τα ελικόπτερα του στρατού ξηρά. Πολύ πιο μεγάλο. Και για όσους έχουν διαθέσιμο το Flight Radar, θα ήθελα να ψάξουν για το χαρακτηριστικό κλήσης Hotel Oscar 787. Είναι στον αέρα και θα είναι η επόμενη.
history, but it is the first Chinese private owned car. Μίλια, εξαρτάται βέβαια από την έκδοσή του, μιας και κυκλοφορεί σε αρκετές εκδόσεις και αντίστοιχα σε διαφορετικές εκδόσεις σε ό,τι αφορά την χωρητικότητα και την διαμόρφωση της καμπίνας των επιβατών. Το αρχικό αεροσκάφος είχε μήκος 57 μέτρα, χωρητικότητα 242 επιβάτες και βεληνικές 13.000 χιλιόμετρα, βάρος απογείωσης περί τους 230 τόνους σε σύγκριση με 254 τόνους σε μετέπειτα παραλλαγές του. Το όνομα της εταιρείας μεταφράζεται στα ελληνικά ως Εβίωνες Αερογραμμές και εμείς βέβαια τους ευχαριστούμε για τη συμμετοχή μας, για τη συμμετοχή τους εδώ και τους ευχόμαστε να δικαιώνουν πάντα το όνομά τους. Από τα δεξιά μας λοιπόν για άλλη μια φορά το Dreamliner της Juneyao Air, το Boeing 787 που μας προσεγγίζει από τα ανατολικά. Πλήρως εξοπλισμένα για αποστολές έρευνας και διάσωσης με τη βρύση βαρούλκου διάσωσης, καθώς και μεταφορά εξωτερικών φορτίων όπως ο κάδος αεροπυρόκριτο και το ρητικό τα πολύ για την παρουσία σας εδώ και να σας ευχηθούμε πάντα καλές προσδιορίσεις. Το πιλάτους PC-7 είναι ελβετικό αεροσκάφος. Είναι στις δυνάμεις της Αυστρίας από το 1983. Maximum take-off weight στα 2.700 κιλά. Ένας κινητήρας στους 650 ύπους. Ταχύτητα cruise στα 180 μίλια. Maximum ταχύτητα στα 270. Maximum altitude 25.000 πόδια, περί τα 8 χιλιόμετρα ύψος. Με...
τα βεγγαλικά. Αν είχε τέταρτη μοίρα η καπέτα που είχε αεροπορία να χτυπούμε, έδρα το τρόνι του μαραθώνα. Που επιτρέπει τον άμεσο καταναπροσδιορισμό του ελιγμού όπου και όταν αυτό απαιτηθεί. Στο πλούσιο αυτό του έργου εντάσσεται και συμμετοχή του αποστολέ αεροπορικών με χιλιάδε τόρου και τόρου να γνωρίσει. Ταυτόχρονα η ομάδα λοιπόν επιχειρήσεων θα το δείτε αυτή καταλήξη. Yeah.
γνωστό μα κοινό τη δική ομάδα, ομολογική τραυματία, τελώντα το πρωτόκολλο Mars Fall, το οποίο περιλαμβάνει την εκτό τραυμάτων και την εκτό
que me sujete lo que yo quiero hacer. Thank you.
second group of today, which is the helix. So they will start to turn in front of you. Thank you.
nightlife. Ηρακλής και Θησέας μαζί. Σε ένα low pass μπροστά μας.
mission is around 27 minutes of coming down. Let's talk about the mission of the 2015. Thank you.
your attention and look at the formation. Major Abad, ella espectacular. Thank you.
ο οποίος είναι το flight director μας στον πύργο αυτή τη στιγμή. Γιώργο Ανδρουλάκη, Σωτήρη Στράλη, Μιχάθο Χαρόπουλο, Γιώργο Παπαδάκη, Δημήτρη Βολακάκη, Δημήτρη Τζάλα και Χριστόπουλο Γιακμή. Με το μικρόφωνο στον αφηγητή της ομάδας τους για να αναλάβει την περιγραφή της αφήγησής τους. Καθώς ο υπτάμενος επικρατείνει το αεροσκάφος για μια διέλευση χαμηλής ταχύτητας με μεγάλη γωνία προσβολής, καθώς θα πετάει με στάση ανόδου 20 μοιρών και ταχύτητα.
αεροπορικών Θα σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.